Θανάση Καμπαγιάννης, δικηγόρος και μέλος του ΔΟΣΟΥΑ. Είμαστε εδώ σήμερα για να διαδηλώσουμε το αυτονόητο, ότι στηρίζουμε δηλαδή ένα εύλογο και δίκαιο αίτημα ενός κρατούμενου απεργού πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, που μπορεί να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματά του, αλλά δεν πάβει να είναι υποκείμενο και φορέας δικαιωμάτων. Δικαιούται να αξιώσει την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος γράφει καθαρά ότι η επαναμεταγωγή του κρατούμενου θα έπρεπε να είναι στις φυλακές Κορυδαλλού. Και άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να πούμε ότι ο κρατούμενος αξιώνει κάποιο δικαίωμα. Αξιώνει την εφαρμογή του νόμου και για καθαρά εκδικητικούς λόγους η κυβέρνηση του το αρνείται. Σήμερα είμαστε μάρτυρες ενός μαραθώνιου νομικισμών από το Υπουργείο, τη Γενική Γραμματέα Αντικλιματικής Πολιτικής, υπουργούς που έχουν βγει στα κανάλια. Αυτή τη στιγμή, στην φάση την οριακή που βρίσκεται ο Δημήτρης Κουφοντίνας, δεν χρειάζονται, χρειάζονται ψέματα, δεν χρειάζονται υπεκφυγές, δεν χρειάζονται νομικισμοί, χρειάζεται μια γενναία απόφαση από την κυβέρνηση να προχωρήσει, να δώσει το σήμα ότι θα συνομιλήσει και θα ικανοποιήσει τα αιτήματα του κράτους. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε σήμερα εδώ και αυτό είναι το πιο ζητά.